Με τον πλέον παραδοσιακό τρόπο γιορτάστηκαν και φέτος τα κούλουμα στην Ήψα Αλεξανδρούπολης. Τα κούλουμα στο χωριό συνοδεύτηκαν από ζεστή φασολάδα, χαλβά και φυσικά λαγάνα. Στο σημείο βρέθηκαν όσοι γενναίοι κάτοικοι αψήφισαν το τσουχτερό κρύο και τον άνεμο, ενώ κάποιοι αποπειράθηκαν να απογειώσουν το χαρταετό τους στον συννεφιασμένο ουρανό. Κούλουμα στην Ήψα, πράγμα και χάρηκα που ήρθατε, καλά κάνατε. Να το δει και ο υπόλοιπος κόσμος, τα υπόλοιπα χωριά μας, αλλά και το ωραίο είναι. Το έθιμά μας εμείς δεν θα το σταματήσουμε, μας αρέσει, χαιρόμαστε που έρχονται ο κόσμος, εύχομαι όλο τον κόσμο καλή αυτή να έχει, καλές γιορτές και το χρόνο να ξανάρθουν να μας βρούνε και εσείς μαζί. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε χρόνο θα το κάνουμε το έθιμά μας, γιατί ανοίγει και λίγο στο ποντιακό αυτό το κούλουρμα, καταλάβατε, και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που έρχεται ο κόσμος και δεν με πειράζει ούτε το κρύο ούτε η βροχή. Παραδοσιακά κούλουρμα στην Ήψα. Ναι, ναι. Η Νύψα συνήθως κάνει κούλουμα σχεδόν κάθε χρόνο. Εσείς έρχεστε? Έρχομαι κάθε φορά, ναι. Τι τρώμε? Φασουλάρα, χαλβά, λαγάνα. Ήρθαμε όμως, δεν μας πειράζει ούτε ο βοριάς, ούτε το κρύο, ούτε τίποτα. Υποχρεωτικά ερχόμαστε γιατί τέτοιες μέρες ψάχνουμε. Το έθιμο της Καθαράς Δευτέρας αναβιώνει κάθε χρόνο στο χωριό της Νύψας με τον πλέον παραδοσιακό τρόπο, στο πιο χαρακτηριστικό και όμορφο σκηνικό, καθώς το μεράκι και η όρεξη των κατοίκων είναι αρκετά για να προσφέρουν και να μεταδώσουν όχι μόνο τα εδέσματα της Σαρακοστής, αλλά και πολλή διάθεση για δημιουργία και ζωή. Τι κάνουμε? Έκαναμε φασουλάδα, έκαναμε χαλβάδες, έχουμε λαγάνες, έχουμε ταραμά και ελιές και πορτοκαλάδες και λεμονάδες. Για τον κόσμο έχουμε, επειδή λίγο κρύο είναι, δεν ήρθανε, όμως θα έρθουνε ακόμη. Κάθε χρόνο τα κάνετε και τα στείνετε και τα μαγειρεύετε? Ναι, σχεδόν κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Άμα τώρα λίγο θα μένει η φασουλάδα μας, θα πάμε και εκείνες που είναι άρρωστοι, δεν μπορούν να έρθουνε. Ναι, αυτά. Πόση φασουλάδα φτιάξαμε φέτος? Φέτος φτιάξαμε 2 κατσαρόλες μεγάλες, καζάνια. Ποντιακά που λέμε, καζάνια. Θα το επιχειρήσουμε? Θα προσπαθήσουμε. Κάθε χρόνο? Κάθε χρόνο, ναι. Ολυμπιακός? Φέτος έτυχε Ολυμπιακός. Έτυχε? Έτυχε Ολυμπιακός φέτος. Η μικρή ήθελε μπάρμπι, αλλά έσπασε. Ήθελε μπάρμπι, αλλά πήρε Ολυμπιακό. Όχι. Τι σημαίνει αυτό? Πετάξαμε μπάρμπι και έσπασε και πήραμε το Ολυμπιακού. Ολυμπιακός κάτι μου λέει ότι δεν θα σπάσει εύκολα. Ξέρω, θα δούμε. Κάθε χρόνο εδώ στην Ήψα κούλουμα παραδοσιακά? Κάθε χρόνο εδώ στην Ήψα. Το επιχειρούμε. Και είναι και καλά. Έρθαμε στο χωριό μας και τα γιορτάζουμε εδώ. Ωραία η φασολάδα. Πολύ νόστιμη, πολύ νόστιμη.